Πλατέλας. Σέντρα του προς το δεύτερο. Φονσέκα, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πλατέλας θα σεντράρει. Ο Φονσέκα θα σκοράρει. Η επιστροφή του με γκολ στο πυλί για τον Φονσέκα που καταφέρνει στο 19ο λεπτό να σκοράρει για τους γηπεδούχους. Η σέντρα του Πλατέλα από τα δεξιά. Ο Φονσέκα κινήθηκε σαν φορ. Θα ψάχνει επιλογές η πάσα στην Μιλίκοβιτς. Το σούτ της Μιλίκοβιτς για τρεις. Ναι! Με αυτό το τρίποντο ουσιαστικά της Μιλίκοβιτς. Νομίζω ότι κρίνονται τα πάντα σε ό,τι αφορά τον τελικό. Αφήσει την μπάλα για Μπόκα. Ο Υποκράτης είναι η ομάδα η οποία θα κατακτήσει τον τίτλο σε επίπεδο νεανίδων, παίρνοντας, ξαναλέω, τα σκύπτρα από την ομάδα του Ηρακλή 2000, επικρατώντας με 50-39 στον μεγάλο τελικό. Ο Τσανγκάρης για τρεις. Ναι! Φιλή ζωής τρομερό τον Τσανγκάρη. Για δύο, για δύο. Για να δούμε το φινάλε. Ο Δρόσος θα επαναφέρει για τον Παπούλη. Ο Παπούλης στο τάρι. Τέλος! Πρωταθλητής 12 νήσου στο παιδικό πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια 12 νήσου ΑΕΛ Αιγαίου. Η ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη στον Όμιλο νήσων. Η ομάδα που ήρθε εδώ με τις λιγότερες πιθανότητες. Η ΑΕΛ Αιγαίου, μια ομάδα η οποία ταλαιπωρείται όλη τη χρονιά από τα συνεχόμενα μάτς που παίζουν τα παιδιά αυτά σε παιδικό και εφηβικό, όπως και όλα τα παιδιά βέβαια της 12ανήσου. Μια ομάδα η οποία καλείται να κάνει προπονήσεις πάρα πολλές φορές σε ανοιχτό γήπεδο και πολλές φορές να μην τις κάνει κιόλας. Με όλες αυτές τις κακοκαιρίες εμφανίζεται πιο παθιασμένη, πιο πιεστική και καταφέρνει να πάρει αυτήν την κούπα, νομίζω, με έναν χαρακτήρα ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στο δικό της DNA. Μια ομάδα που της αρέσει να πιέζει, να παίζει καλές άμυνες, να πηγαίνει στις επαφές και να καταφέρνει πια εδώ στον τελικό απέναντι στον Έσπερο να παίρνει πανάξια την κούπα. Ο Σίσιου για τον Λογαλέδη. Ο Κοπανέζος ξεκινά την προσπάθεια, πάει στο lay-up. Ναι! Καλυμνιακός Ξάνθος Πάτμου 2-0. Ο Καλυμνιακός με το τέρμα που πετυχαίνει στο 65 με τον Κλειδαρά και αυτό στο 81 με το πέναλτι που κερδίζει ο Κλειδαράς και εκτελεί εύστοχα ο ίδιος. Επικρατεί με 2-0, φτάνει τους 30 βαθμούς και είναι αγκαλιά πλέον με τον τίτλο και την άνοδο στην Α κατηγορία του Δεκανήσου. Ο Σκούφης για τρεις. Μέσα και πάλι. Τι μάτς κάνει ο Σκούφης. Και πάσα στον Δημητρίεβιτς. Θα μετρήσει και το καλάθι. 66-61. Ο Φίβος σε ένα μάτς για γερά νεύρα. Με έναν καταπληκτικό Ανδρέα Σκούφη να πετυχαίνει 32 πόντους με 5 τρίποντα και με τρομερή ψυχραιμία στο τέλος είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την νίκη, θα επικρατήσει με 66-61 της Καλυθέας. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Ο Σιγκούνας, τελειώνει ο χρόνος με καλάθι του Σάουτσι. 83-70. Πρώτη ιστορική νίκη για την ΕΑΚΑ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της παίρνει νίκη, παίρνει ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, επικρατώντας με 83-70 του Φίνικα. Ο Κόντζα μπει στην φάση, παίξει κάθετα για τον Γκίκα. Κάνει κίνηση ο Ντόκο, ο Γκίκα έρχεται εσωτερικά, δοκιμάζει το σούτ, την πάνω στα δίχτυα, πω πω τι έβαλε. Ο Γκίκα την έφερε στο δεξί και την πέρασε πάνω από τον Μάντζαρη, κάνοντας το 2-0. Ένα γκολ αριστούργημα από τον Ηλία Γκίκα που περνά την μπάλα πάνω από τον Μάντζαρη και στο 43 κάνει το 2-0 για τον ΑΟ Πηλίου. Ένα υπέροχο τέρμα τον Ηλία Γκίκα. Είναι άστοχο το rebound. Από ποιον θα κρατήσει την μπάλα η ΑΚΑ. Στο τέλος ο Τσαούσης θα γυρίσει, θα πάει στο καλάθι. Ναι! Ο Τσαούσης θα πετύχει το καλάθι. 75-74. Ο Τσαούσης τριφογυρνά, πατά, σκοράρει. Είχε το καθαρό μυαλό. Βρίσκει διάδρομο. Αστοχή όμως η Αγρέλη. Ζακό το βιολί της.
50-28 από την Ελένη Ζάκο. Εντώστε για την Ζάκο. Εντώστε και πάλι. Στους για τρεις. Καλό είναι μέσα. 53-28 από την Πάολα Αντώστη. Το τρίτο της τρίποντο στο μάτς. Και τέλος παιχνιδιού. Ηρακλείος 2000, η άλλη ως 53-28. Ηρακλείος 2000 διατηρεί τα σκύπτρα του, είναι η ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα σε επίπεδο κορασίδων στα Δωδεκάνησα. Η ομάδα του Αποστόλη Γιασεμίρ με κορυφαία την Ελένη Ζάκο.